Φάνηκε ξεκάθαρα τους τελευταίους μήνες η μεγάλη αξία των ελληνικών υποβρυχίων τύπου 2-14. Με αυτά κυριαρχούμε απόλυτα στο βυθό του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ανθυποβρυχιακές μας δυνάμεις, τα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα, καθώς και τα συστήματα που φέρουν οι φρεγάτες μας. Ελέγχουμε πλήρως όχι μόνο την επιφάνεια αλλά και το βυθό. Στα πλαίσια αυτά και αφού είδαμε το αποτέλεσμα που έχουν αυτά τα υποβρύχια, ακούγονται διάφορες σκέψεις, διάφορες συζητήσεις. Μήπως θα ήταν καλό να αποκτήσουμε κι άλλα τέτοια υποβρύχια αυτού του τύπου, εφόσον και η Τουρκία δυστυχώς παραλαμβάνει από τη Γερμανία παρόμοια υποβρύχια. Έτσι, εφόσον οι αρμόδιοι, οι επιτελείς μας σκεφτούν αυτό το ενδεχόμενο και το υιοθετήσουν, σε συνδυασμό με τις νέες τορπίλες που παραλαμβάνουμε, τις 32 νέες τορπίλες, καθώς και τα 4 υπερσύγχρονα ελικόπτερα τύπου Ρώμιο που αναμένουμε, τα οποία θεωρούνται τα καλύτερα στον κόσμο, ενδέχεται να διατηρήσουν την κυριαρχία που έχουμε και τώρα, την υπεροπλία που έχουμε τώρα τόσο στο βυθό όσο και στον υπόλοιπο ανθυποβρυχιακό αγώνα που είπα και πριν. Αναμένουμε και νέες μονάδες επιφανείας, αλλά αυτές όπως φαίνεται αργούν. Οπότε λέμε μήπως θα ήταν καλή λύση να αποκτήσουμε 2-3 ακόμα τέτοιες μονάδες υποβρυχίων 2-14, ούτως ώστε να γίνεται ακόμα πιο εύκολα αυτός ο έλεγχος, αλλά για να διατηρήσουμε και την υπεροπλία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και στο μέλλον.